ιδιώτευση στα σπίτια τους. Η πλατεία Puerta del Sol παραμένει γεμάτη και όχι μόνο αυτή, πλατείες και στη Βαρκελόνη, τη Μάλαγα, τη Βαλένθια και από ένα ετερόκλητο πλήθος νέων ανθρώπων. Σχεδιάζουν μάλιστα να μείνουν στις πλατείες αυτές μέχρι την επόμενη Κυριακή, αλλά δεν αποκλείουν το γεγονός να παραταθεί η διαμαρτυρία τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος των Ινδιγνάδων, των αγανακτισμένων. Πάντως, το κίνημα 15 Μάη αρνήθηκε να στηριχθεί από πολιτικές δυνάμεις και έχει απομονώσει τις όποιες ακραίες φωνές ζητούσαν είτε να πέσει η κυβέρνηση με έφοδο στο «Κάντε ησυχία, μην ξυπνήσουμε τους Έλληνες». Ήταν μια επιτιμητική αναφορά στην απουσία μαζικών αντιδράσεων εδώ στην Ελλάδα στα μέτρα λιτότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο οι θειασωτές της Ισπανικής Επανάστασης, της αληθινής δημοκρατίας τώρα, καλούν τους Ευρωπαίους λαούς να μην αρκεστούν στο να κοιτάνε, αλλά να ονειρευτούν και να σηκωθούν από τους καναπέδες. Βέβαια, το βασικό σύνθημα των συγκεντρωμένων είναι το χωρίς σπίτι, χωρίς δουλειά, χωρίς σύνταξη αλλά και χωρίς φόβο. Σίγουρο είναι πάντως, Σία, ότι υπάρχουν και στην Ελλάδα συμπαθούντες, όπως να σου αναφέρω τον κύριο Αλέκο Αλαβάνο, ο οποίος δήλωσε ότι μετά το παράδειγμα της πλατείας Ταχρίου στο Κάιρο, ακολουθεί η πλατεία Puerta del Sol στη Μαδρίτη για να δείξει το δρόμο της λαϊκής παρέμβασης και σύντομα έρχεται η ώρα της πλατείας Συντάγματος, όπως